Γεια σας! Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι το πιο random βίντεο που έχω κάνει ποτέ. Μόλις γύρισα από το ταχυδρομείο που είχα πάρει κάτι παραγγελίες και απλά είπα θα κάτσω και θα ανοίξω το πακέτο μαζί σας. Είναι από το Γιόνις από ό,τι έχω καταλάβει. Βασικά το πακέτο, να σας πω την αλήθεια, ήρθε λίγο ανοιγμένο. Πράγμα που με ανησύχησε λίγο. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπω, όλα είναι μέσα. Οπότε πάμε να τα δούμε μαζί. Για να τα δούμε. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, πήρε ένα άσπρο πουλοβεράκι. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει και πολύ. Βασικά το περίμενα άσπρο, αυτό λίγο κιτρινίζει και το ύφασμά του νομίζω ότι θα με τσιμπάει. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Θα δείξει, θα το δοκιμάσω κιόλας. Εντάξει, όχι, με ένα ψιλοκάβλο παντελόνι, ωραίο θα είναι. Το δοκιμάσω. Η μπλούζα είναι αυτή εδώ. Τελικά όντως τσιμπάει έτσι εδώ πέρα στο λαιμό. Γενικά είναι πιο καλή από ό,τι την περίμενα. Εντάξει, δεν τσιμπάει τραγικά. Δεν ξέρω τι να πω. Πείτε μου κι εσείς στα σχόλια. Νομίζω ότι είναι συμπαθητική. Ωραία, δεν είναι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό είναι αθλητικό. Είναι σαν φούτερ τέλος πάντων και είναι κοντό. Ωραίο φαίνεται και φαίνεται και πολύ ζεστό. Δηλαδή από μέσα είναι έτσι το ύφασμά του σαν φλις. Πολύ ζεστό. Πάμε να το δοκιμάσω και αυτό. Η μπλούζα είναι αυτή. Εντάξει είναι το μέγεθος, ίσως τα μανίκια μου είναι λίγο κοντά. Εγώ βέβαια πάντα με τα μανίκια πάνω είναι, οπότε δεν φαίνεται καν. Και είναι κοντή, δεν ξέρω αν βλέπετε. Οπότε σίγουρα με ψιλοκάβλο παντελόνι, ειδικά το χειμώνα. Δεν θέλετε να παγώσει η κοιλιά σας. Αλλά ναι, είναι πολύ ζεστή. Ναι, όχι, μ' αρέσει. Πάμε στο επόμενο. Που είναι αυτό εδώ το κολιέ. Είναι στυλ τσόκερ. Αλλά είναι από αυτά που τα δένεις στο λαιμό. Δηλαδή, τώρα θα το φορέσω και θα καταλάβετε. Άμα καταλάβω και πώς χωριέται βασικά. Αυτό είναι. Εγώ νόμιζα βασικά ότι θα είναι ένα μεγάλο κορδόνι το οποίο απλά το δένεις γύρω-γύρω. Αλλά τελικά έχει κούμπομα, έρχεται έτσι και είναι αυτό εδώ πέρα. Ότε μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Τελευταία κυκλοφορούν πολύ και είναι της μόδας έτσι κολάν, τα οποία είναι έτσι βελούδινα. Εγώ βρήκα στο site ένα έτσι μπορντό χρώμα. Πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μου είπαν ότι είναι εκτός out of stock. Οπότε έπρεπε να πάρω κάτι άλλο και είπα να πάρω το μοβ χρώμα. Λέω πώς θα είναι. Τελικά είναι πολύ μοβ και δεν ξέρω πραγματικά αν θα το φορέσω. Α! Τι! Τέλειο! Ωραίο είναι. Ναι! Είναι αυτό. Είναι έτσι βελούδινο, πολύ ωραίο. Και το χρώμα εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια, αλλά μου είναι σίγουρα αρκετά κοντό. Και πάμε και στο τελευταίο, που είναι πραγματικά τελευταίο και καλύτερο. Ετοιμαστείτε! Λοιπόν, παιδιά, σας προειδεάζω. Πήρα ασημή τσάντα. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν κηδιάκι, αντιλαμβάνομαι τόσο πολύ να τη δω. Είναι έτσι, οπότε δεν ξέρω πώς είναι μέσα. Τι ωραίο! Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, πραγματικά γερό. Α, καλό! Αυτό δεν το είχα δει. Έχει ή να τα βάλεις στα λουράκια εδώ πέρα, οπότε η τσάντα να είναι έτσι, να την έχεις στον ώμο. Ή έχει εδώ πίσω αυτά τα τρία που το βάζεις και το έχεις έτσι σαν backpack από πίσω. Backpack από πίσω. Μια από τα λουράκια. Ένα αυτό και ένα αυτό. Ήταν το πιο ακριβό από όλα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τιμές. Θα σας έχω link στην περιγραφή. Αλλά πραγματικά άξιζε, είναι καταπληκτική. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!